Αγαπητοί τηλεθεατές, φίλες και φίλοι, καλησπέρα σας. Πιστοί στο ραντεβού μας και σήμερα και συνεπείς στο πνεύμα της εποχής, θα αναφερθώ σε ένα σκαλοπάτι της ζωής μας, όσοι τουλάχιστον επιχειρήσαμε να το ανέβουμε. Στην εποχή που δίναμε τις εξετάσεις για το πανεπιστήμιο. Όταν ήμουν μικρή, στο δημοτικό θα πήγαινα, ανεβαίναμε με τον πατέρα μου το δρόμο μπροστά από το πανεπιστήμιο και είδα το κτίριο, το παλιό αυτό της φιλοσοφικής σχολής, με την επιγραφή «Μούσες χάρισι θείε». Η απορία μου βέβαια εύλογη και ρώτησα «Πατέρα, τι κτίριο είναι αυτό?» «Το πανεπιστήμιο». «Αλλά κακομήρα μου, οι πόρτες του είναι πολύ στενές», μου είπε σιβηλικά. «Στενές πόρτες». Φάνηκαν και τόσο στενές. Γιατί λέει ότι είναι στενές? Ύστερα από μερικά χρόνια κατάλαβα καλά τι σημαίνει στενές πόρτες. Αλλά, δόξα τω Θεώ, κατάφερα τη στενότητα αυτή να την περάσω. Τότε που δίναμε εξετάσεις λοιπόν. Και πότε δεν δίναμε δηλαδή? Ολόκληρη η ζωή μας είναι διαρκής εξετάσεις, στις οποίες άλλες φορές πετυχαίνουμε και άλλες όχι. Εγώ εδώ θα αναφερθώ στις δικές μου εξετάσεις για το πανεπιστήμιο, που τότε δεν τις λέγαμε πανελλήνιες, ούτε πανελλαδικές, αλλά εισαγωγικές. Και δεν διεξάγονταν Μάιο ή Ιούνιο, αλλά το Σεπτέμβριο. Όπερ σημαίνει ότι το καλοκαίρι εκείνο έπεφτε διάβασμα και μόνο διάβασμα και φροντιστήριο. Τις σχολές επιλογής στο μηχανογραφικό τις δηλώναμε από τον Ιούνιο, μόλις παίρναμε το απολυτήριο. Το κακό με τις αναμνήσεις είναι ότι έχουμε την τάση να εξειδανικεύουμε το παρελθόν και να βρίσκουμε ότι είναι καλύτερο από το τώρα. Όμως εγώ εξακολουθώ να επιμένω ότι το σύστημα εκείνο ήταν πολύ καλύτερο από το σημερινό. Πρώτον, γιατί οι εξετάσεις ήταν αποσυνδεδεμένες από το σχολείο. Τι σημαίνει αυτό? Ότι παρακολουθούσαμε όλα τα μαθήματα των τελευταίων τάξεων κανονικά. Ενώ σήμερα το σχολείο, όπως ξέρετε, έχει μετατραπεί σε ένα φροντιστήριο, όπου οι μαθητές παρακολουθούν μόνο τα μαθήματα στα οποία θα εξεταστούν και στα υπόλοιπα γίνεται μέσα στην τάξη η ώρα του παιδιού. Οι συνάδελφοι θα συμφωνήσουν σίγουρα μαζί μου. Κατά δεύτερο, καθώς οι ύλοι τότε ήταν πολύ περισσότεροι, δεν ευνοούνταν το σύστημα της κατά λέξη αποστήθησης και έτσι δεν υπήρχε ο πληθωρισμός των βάσεων που έχει οδηγήσει τις περιζήτητες σχολές σε δυσθεώρητα ύψη. Περνάς δηλαδή στην ιατρική με 19,2 και δεν περνάς με 18,4, που και αυτό άριστα είναι. Από πολύ μικρή, πριν ακόμα κατανοήσω τι εστί λόγος, είχα εκφράσει την επιθυμία να γίνω φιλόλογος. Κάπου είχα ακούσει τη λέξη, κάτι τα πολλά «ο» που έχει. Κάτι το λάμδα, το υγρό αυτό σύμφωνο που τη γλυκαίνει. Εν πάση περιπτώσει δήλωνα ότι θα γίνω φιλόλογος. Όταν πήγα στο γυμνάσιο και αρχίσαμε στην τρίτη τάξη να κάνουμε αρχαία από το περίφημο αναγνωστικό του Ζούκη, «Πιστεύω το φίλο, πιστών φίλων εν κινδύνης γιγνώσκης», είχαμε έναν φιλόλογο με τον οποίο όλες οι μαθήτριες ήμασταν ερωτευμένες. Αυτό ήταν. Άρχισα να διαβάζω αρχαία για να ξεχωρίσω στην τάξη και να με προσέξει ο εν λόγω καθηγητής. Και από τότε έδωσα ιδιαίτερη βαρύτητα στα φιλολογικά μαθήματα. Από την άλλη μεριά, στο σπίτι ο πατέρας μου, που ήταν πολύ υπέρ της μάθησης, είχε τελειώσει το εξατάξιο γυμνάσιο τότε, μου τριβέλιζε διαρκώς το μυαλό ότι πρέπει να αποκτήσω οπωσδήποτε ένα χρυσό βραχιόλι. Όπου βραχιόλι, κατά την ορολογία της εποχής, ήταν το πτυχίο. Η εντολή ήταν σαφής. Δεν υπήρχε τρίτη λύση. Ή βραχιόλι ή καθαρίστρια, ας πούμε.
Αν δεν ήθελα λοιπόν να περάσω τη ζωή μου καθαρίζοντας σκάλες ή σπίτια, έπρεπε να σπουδάσω, να πάρω αυτό το βραχιόλι. Τελειώνει το σχολείο, παίρνω λοιπόν το απολυτήριο, δηλώνω τη σχολή προτίμησης, εννοείται φιλολογικός κύκλος, και αρχίζει το καλοκαίρι του μαρτυρίου. Όλη μέρα διάβασμα και το απόγευμα φροντιστήριο. Για να ξελαμπικάρει κάπως το μυαλό, πήγαινα και ερχόμουν από το Φάληρο όπου έμενα μέχρι την Παύλου Μελά που ήταν το φροντιστήριο με τα πόδια. Αυτή ήταν και η μόνη μου βόλτα όλο το καλοκαίρι. Τα μαθήματα στα οποία εξεταζόμασταν ήταν αρχαία, έκθεση, ιστορία και λατινικά. Φτάνει λοιπόν η μέρα των εξετάσεων στις αρχές Σεπτεμβρίου. Εξεταστικά κέντρα τότε ήταν όχι το κάθε σχολείο όπως σήμερα, αλλά μόνο στην Αθήνα και στη Θεσσαλονίκη. Πιθανόν και στα Ιωάννινα, αλλά δεν παίρνω όρκο. Εγώ έδινα εξετάσεις στο σημερινό 17ο Λύκειο που βρίσκεται στην Οδό Χριστοπούλου πίσω από την Αχυροποίητο Εκκλησία. Η μοίρα το έφερε αργότερα να διδάσκω ως καθηγήτρια στο σχολείο αυτό για κάποια χρόνια. Ήμουν αρκετά καλά προετοιμασμένη, είχα διαβάσει πολύ, όμως η αγωνία ήταν στο κόκκινο και η καρδιά χτυπούσε σαν ταμπούρλο. Κατευθυνόμαστε στις καθορισμένες αίθουσες. Πρώτο μάθημα η έκθεση και ειδού το θέμα. Ημέας στασιάζειν χρεώνεστη, έντε το άλλο καιρό και δίκαιεν τόδε, περί του οκότερο σημαίων πλέω αγαθά την πατρίδα εργάσετε. Πρόκειται για απόσπασμα από την ιστορία των Περσικών πολέμων του Ηροδότου, που αναφέρεται στα γεγονότα πριν από την ναυμαχία της Σαλαμίνας, όπου υπήρχε διαφωνία ανάμεσα στους αρχηγούς των Ελλήνων για το πού θα δοθεί η ναυμαχία. Τη φράση αυτή την είπε ο Αριστίδης στον πολιτικό του αντίπαλο Θεμιστοκλή και σημαίνει: «Εμείς έχουμε χρέος να συγκρόμαστε και σε κάθε άλλη ώρα και προπάντων τώρα για το ποιος θα προσφέρει πολυτιμότερες υπηρεσίες στην πατρίδα». Να σημειώσουμε εδώ ότι ο Αριστίδης, που ήταν τότε εξόριστος με τη μέθοδο του εξωστρακισμού, οστρακισμού επί του σωστότερο, παρόλα αυτά όμως πήγε οικειοθελώς στη Σαλαμίνα για να δώσει χρήσιμες συμβουλές για τη διεξαγωγή της σύραξης. Εννοείται ότι δεν δόθηκε καμία απολύτως εξήγηση πάνω στο θέμα. Σας θυμίζω ότι αργότερα δόθηκε στους μαθητές κατά τις πανελλήνιες εξετάσεις θέμα με τις λέξεις αρρωγή και ευδοκίμηση και αναγκάστηκε το Υπουργείο Παιδείας να στείλει συμπληρωματικό υπόμνημα με την ερμηνεία των λέξεων. Ελάχιστοι ήταν οι μαθητές που τις ήξεραν. Τη μεθεπόμενη μέρα δώσαμε αρχαία ελληνικά. Πέλαγος η ύλη, όλοι οι αρχαίοι συγγραφείς, ρήτορες, ιστορικοί. Εξεταστήκαμε σε κείμενο του Θουκυδίδη, καθόλου εύκολο, καθυπαγόρευση. Η δυσκολία με την υπαγόρευση είναι ότι ακούγοντας το φθόγκο «η», δεν είσαι σίγουρος αν πρόκειται για «η» με όμικρο γιώτα, άρθρο αρσενικού, ή με ήττα άρθρο του θηλυκού γένους, ή όμικρο γιώτα δασία και οξία που είναι αναφορική αντωνυμία, ή με ήττα διαζευτικό, ή με έψιλον γιώτα υποθετικό. Δηλαδή, εν ολίγης έχεις να παλέψεις με έναν άγνωστο εχθρό. Έπρεπε να γράψουμε τη μετάφραση του κειμένου και στη συνέχεια να απαντήσουμε σε γραμματικές και συντακτικές παρατηρήσεις. Τρίτο μάθημα. Ιστορία. Άλλο πέλαγος εδώ. Από τα προϊστορικά χρόνια μέχρι τις ημέρες μας. Το θέμα βέβαια με την ιστορία είναι ότι όποιος διαβάσει καλά ανταποκρίνεται πλήρως. Τελευταίο μάθημα, τα λατινικά.
Καλά, αυτό ήταν το δυνατό μου σημείο. Απόδειξε ότι πήρα 20. Και εδώ φυσικά είχαμε απεριόριστη ύλη. Δεν προλάβαινες να τη διαβάσεις όλη. Τα βιβλία του Ιούλιου Κέσσαρα, «Δεμπέλο Γκάλικο» και «Δεμπέλο Κιβίλη» και επιπλέον «Η Βίη του Κορνηλίου Νέποτα». Το κείμενο πάλι καθυπαγόρευση. Όμως εδώ, στα λατινικά, υπάρχει ευκολία στο θέμα αυτό, γιατί ό,τι ακούς, αυτό γράφεις. Απαντήσαμε λοιπόν και εδώ σε γραμματικές και συντακτικές παρατηρήσεις. Επιτέλους, ανάσα, οι εξετάσεις τελείωσαν. Κανείς από τους υποψήφιους δεν μπορούσε να πει με βεβαιότητα αν έγραψε καλά ή όχι. Περιμέναμε πλέον τα αποτελέσματα που έβγαιναν μετά από 1,5 μήνα. Στις 25 Οκτωβρίου οι εφημερίδες έγραφαν ότι την επόμενη μέρα θα έβγαιναν τα αποτελέσματα. Περιττό να πω ότι τη νύχτα εκείνη δεν κοιμήθηκα σχεδόν καθόλου. Στριφογύριζα σαν σβούρα στο κρεβάτι. Ανήμερα του Αγίου Δημητρίου, μεγάλη χάρη του, αξιμέρωτα σχεδόν, κατάλαβα τη μητέρα μου να γλιστρά κρυφά από το σπίτι για να πάει να αγοράσει εφημερίδα. Μόνο από εκεί μαθαίναμε τότε τα αποτελέσματα. Είχε αφήσει την εξώπορτα μισάνυχτη για να ξανάρθει αθόρυβα, να δει πρώτη εκείνη τα αποτελέσματα και αν τυχόν υπήρχε αποτυχία, να με προετοιμάσει κατάλληλα. Αχ, ρε μάνα. Την πρόλαβε όμως ένας ξάδερφός μου, που επειδή έδινε και η αδερφή του εξετάσεις, είχαν ήδη πάρει νωρίτερα την εφημερίδα και έτρεξε ως άγγελος καλών ειδήσεων να αναγγείλει τα ευχάριστα και για μένα και για την αδερφή του, βρίσκοντας μάλιστα και την πόρτα ανοιχτή. Χαράς Ευαγγέλια, θρίαμβος, χαρές και πανηγύρια. Άνοιγε πλέον ο δρόμος για το βραχιόλι. Το έβλεπα ήδη στο χέρι μου. Θα γινόμουν φοιτήτρια, θα γινόμουν καθηγήτρια, φιλόλογος. Το όνειρο έπαιρνε σάρκα και οστά. Και το πτυχίο το πήρα μετά από 4 χρόνια και καθηγήτρια έγινα και στη σύνταξη βγήκα. Και ακόμα αναρωτιέμαι τι γρήγορα περνούν τα χρόνια σαν μια σειρά κεράκια αναμένα, αλλά και τι γρήγορα που τα σβηστά κεριά πληθαίνουν κατά τον καβάφι. Φίλες και φίλοι, σας ευχαριστώ πολύ. Ανανεώνουμε το ραντεβού για την άλλη Παρασκευή. Καλό σας βράδυ.